Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εβδομάδα που μας οδηγεί στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές ξεκινά διαφορετικά. Ναι, μεν υπάρχει και εξελίσσεται η αντιπαράθεση των κομμάτων για όλα τα καυτά ζητήματα, αλλά πρώτο θέμα στην ατζέντα είναι η μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία του Παναθηναϊκού. Σε ξέφερνους πανηγυρικούς ρυθμούς είναι από χθες ολόκληρη η χώρα μετά την κατάκτηση από τον Παναθηναϊκό της EuroLeague. Συγκινητικές στιγμές για τον ελληνικό σύλλογο που έφτασε και έραψε στη φανέλα του το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι η στιγμή που ο αρχηγός Κώστας Λούκας μαζί με τον μαέστρο της ευρωπαϊκής διάκρισης του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν υψώνουν την κούπα και ξεσηκώνουν τα πλήθη. Ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι πρωταθλητής Ευρώπης. Με περίσσια θέληση για το 7ο τρόπαιο της ιστορίας του ανάγκασε τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποκληθεί στο πράσινο μεγαλείο και να επιστρέψει στον ευρωπαϊκό θρόνο ύστερα από 13 ολόκληρα χρόνια. We made one of the most impressive results of the history of the European basketball. And last year on the 17th position, to come here to win the title with 15,000. Τι κι αν δεν ήταν φαβορή στην αρχή της αναμέτρησης. Τι κι αν ξεκίνησε η Real Madrid βάζοντας 36 πόντους στην πρώτη περίοδο. Εκείνος που κέρδισε στο φινάλε ήταν ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Η άμυνα από Ατσάλι στα τρία επόμενα δεκάλεπτα και τα κρίσιμα σουτ των παικτών του Άταμαν έδωσαν τη μεγάλη νίκη στους πράσινους. Και έτσι ο Παναθηναϊκός σήκωσε το 7ο ευρωπαϊκό του κύπελο στο Βερολίνο. Can you tell me a better story than this? Me, from Olympiacos, to go in Panathinaikos in first year to show to everybody that we are the European Championship. I think there is no better history than this. Μετά το τέλος του αγώνα και εν μέσω ξέφρενων πανηγυρισμών, ο Εργκίν Αταμάν είχε μια συγκινητική στιγμή με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, με τους δύο άνδρες να συναντιούνται στο παρκέ και να αγκαλιάζονται. Ο Έλληνας superstar των Milwaukee Bucks βρέθηκε στο Βερολίνο για να δει τον αδελφό του Κώστα που αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό. Οι θριαμβευτές του Βερολίνου αποβιβάστηκαν σε ανοιχτό λεωφορείο και έκαναν παρέλαση με το τρόπαιο μέχρι το ΟΑΚΑ, συνοδεία χιλιάδων φίλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αποθέωσαν τους πρωταθλητές Ευρώπης. Είσαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους πρωταθλητές Ευρώπης! Περάσαμε πολλά, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Όλοι μαζί. Έχουμε ράψει ήδη το 7ο, αλλά ο βασικός στόχος της χρονιάς είναι το πρωτάθλημα. Γι' αυτό θα παλέψουμε όλοι μαζί. Από το Βερολίνο μέχρι την Καλαμάτα, οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων του Παναθηναϊκού ήταν ξέφρενοι. Ένα μεσονύκτιο πάρτι με πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στους 7 ουρανούς οι φιλαθλοί του Παναθηναϊκού που αμέσως μετά τη λήξη της κόρνας της γραμματείας του τελικού του Final Four στην Uber Arena ξεχύθηκαν να πανηγυρίσουν στους δρόμους και στο κέντρο της Καλαμάτας αλλά και σε κάθε γωνιά της χώρας. Οι χιλιάδες οπαδοί της ομάδας με το τέλος της αναμέτρησης βγήκαν στους δρόμους της Ελλάδας για να πανηγυρίσουν έξαλλα την κατάκτηση του 7ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με την Καλαμάτα να βάφεται πράσινη. Κορναρίσματα, συνθήματα, φωνές χαράς και πράσινο γλέντι που διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μικροί και μεγάλοι πανηγύρισαν έξαλλα τη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή διάκριση. Η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και αρκετά ακόμη σημεία της πόλης πλημμύρισαν από κόσμο με τους φιλάθλους των πρασίνων με πυροτεχνήματα που φώτιζαν τον ουρανό και ηχηρά συνθήματα να γιορτάζουν το τρόπαιο της EuroLeague που κατέκτησαν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν και να πανηγυρίζουν την κούπα μετά το 2011.
Βερολίνο μέχρι την Καλαμάτα οι πανηγυρισμοί ήταν ξέφρενοι. Η εβδομάδα λοιπόν ξεκίνησε χαρμόσυνα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Παναθηναϊκός με αυτή την επιτυχία σήκωσε την Ελλάδα ψηλά και το χρειαζόταν αυτό η χώρα μας μέσα στις αρκετές δυσκολίες που περνάμε. Μαζί μας ο διευθυντής τηλεόρασης ΠΕΣ, τον Νίκο Μπελογιάννης. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Νομίζω κυριαρχεί αυτή η είδηση παντού. Έχει επισκιάσει τα πάντα αυτή τη στιγμή και τα προβλήματα τα έχει αφήσει για λίγο στην άκρη. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ελληνική επιτυχία και αυτό έχει καιρό να γίνει και καταγράφεται και μακάρι να συνεχίσουμε και έτσι. Μια ηθική ανάταση της ψυχολογίας όλη της Ελλάδος τώρα. Μεγάλη επιτυχία αυτή που έκανε ο Παναθηναϊκός. Μεγάλη επιτυχία που έκανε, έδωσε χαρά και όπου και να νίκει, όποια ομάδα να υποστηρίζει κανένας. Είναι μια μεγάλη επιτυχία η οποία ευχαρίστησε όλους τους Έλληνες. Σε όλο τον κόσμο, όλους τους Έλληνες, έτσι. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Περιμένουμε και τον Ολυμπιακό με τη μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει και ο Ολυμπιακός. Έχει φτάσει για πρώτη φορά τώρα μέχρι τα τελικά μιας ευρωπαϊκής οργάνωσης. Να δούμε θα γίνει τάρκη. Ευχόμαστε ολόψυχα και σε αυτόν καλή επιτυχία. Που δείχνει ότι ο αθλητισμός στην Ελλάδα και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο έχουν φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Και να συνεχίσουν έτσι, γιατί νομίζω από εκεί περιμένουμε μια ανάταση. Θυμόμαστε τι γίνει και το 2004 με την πολύ μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας ομάδας, του Ολυμπιακού και όλα αυτά που είχαν ακολουθήσει. Μακάρι να έχουμε τέτοια μηνύματα αισιοδοξία. Είχαμε ανάγκη μια τέτοια, μια τέτοια, τέτοια ηθική ανάταση και ανάσταση. Στη μιζέρια και στο κλίμα αυτό το οποίο επικρατεί με πολύ άσχημες ειδήσεις συνέχεια και με πολλά. Σωστά. Και είδαμε και την ανάγκη του κόσμου να βγει έξω, να το γλεντήσει, να διασκεδάσει. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό και να γίνει και τις επόμενες μέρες. Γιατί περμένουμε, με τις ευρωεκλογές έχουμε κυριολεκτικά συγκλονιστεί διαφορετικά. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Προφανώς και σε όλους όσους και σε όλους όσους συνέβαλαν να φτάσει μέχρι εκεί αυτή η ομάδα. Πάμε λίγο στα δικά μας. Τώρα, εμείς λίγο θα το περιορίσουμε στις υποδομές και το λέω στις υποδομές γιατί έχουμε νέες διεκδικήσεις στα έργα. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ μας και στην ημερίδα η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Μεγαλόπολης με ένα αναπτυξιακό οδικό άξονα, όπως χαρακτηρίστηκε, τη σύνδεση της Μεγαλόπολης με την Αρχαία Ολυμπία, τη διασύνδεση δύο περιφερειών και τη Σπάρτη στην εξίσωση. Την ώρα πάντως που παραμένουν σε κρεμότητα οι παλιές, να το πούμε έτσι, διεκδικήσεις. Και φτάνουν και σε σημείο, αν θα βγάλω και τα οδικά. Και μείνω με τα υπόλοιπα, με το περιβόητο πια φιλιατρανό πριν από τρεις μέρες, γίναμε, τι να πω, ξεπεράσαμε και το γεφύρι της Άρτας με τα δίκτυα. Νομίζω ότι το να μπαίνουν έτσι στον πάγο οι παλιές διεκδικήσεις είναι ένα ζήτημα. Ποιο πάγο να μπαίνουν τώρα, αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται στη Μεγαλόπολη, εύχομαι ο δρόμος να γίνει για να φτιάξω άλλους 50 δρόμους τώρα εκεί. Καλή διεκδίκηση του Δημάρχου και μπράβο του αυτό το πράγμα που έκανε. Τώρα δεν ξέρω οι άλλοι το τι έχουν πει τώρα. Αβραμόπουλος τι έλεγε εκεί. Δεν το συνειδητοποίησα τώρα εκεί. Τι πήγε και πουλάει φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες από την Ηλία στην Αρκαδία. Δεν ξέρω τι πλάνο είναι αυτό το οποίο έχουν βάλει στο μυαλό τους. Εδώ δεν υπάρχει, δεν μπορεί να λειτουργήσουν, δεν μπορεί να προχωρήσουν τα έργα τα οποία υπάρχουν. Δεν υπάρχουν λεφτά τίποτα και αυτοί πάνε και εξαγγέλνουν άλλα έργα. Με το Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μην τα ξεχνάμε, που η Μεγαλόπολη φύγαν οι μονάδες και θα γινόταν τόσα και τόσα. Πραγματικά τώρα, εδώ γίνεται, αντί να κοιτάξουν τώρα να αναβαθμίσουν την περιοχή τώρα άμεσα τώρα με μεγάλες επενδύσεις εκεί και τέτοια, τάζουν λαγούς και πετραχίλια. Δηλαδή τάζουν μέσα στο κάρβουνο. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση. Και καλά κάνω. Δηλαδή εκεί θα γίνει ο δρόμος αυτός και ο από κάτω που είναι σχεδιασμένος πύργος τσακώνα καλό νερό, τι θα γίνει. Δεν θα γίνει ποτέ. Στις καλέντες. Δεν θα γίνει, έτσι όπως το λένε αυτοί που είχαν πάει εκεί πέρα. Με εξαίρεση να σου πω, το Δημήτρη Καφαντάρη, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, επειδή το προσέξαμε, αναφέρθηκε σε αυτό το κομμάτι, ότι δεν μπορεί να μην συζητάμε δηλαδή για την ολοκλήρωση του άξονα της Αδριατικής Οδού αυτή τη στιγμή. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα, άμα το πω Καφαντάρης, μπράβο του. Δεν το άκουσα. Εγώ τώρα μου το λες εμένα, δεν το άκουσα. Μπράβο του που το είπε αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα τώρα να μην μιλάει να κλείσει ο δρόμος από κάτω. Η περιοχή εκεί πέρα κάτω από τον πύργο. Όλο αυτό το δυτικό μέτωπο Ζαχάρο που είναι τεράστιο το μέτωπο αυτό σε αξία και σε όλα αυτά τα πράγματα. Η τριφυλία όλη εκεί που να γυρίσει και να φτάσει μέχρι το καλό νερό. Δεν μιλάει κανένα. Καλά είναι τρελή. Δηλαδή σε ποιον μιλάνε φούμαρ. Δηλαδή σε ποιον πουλάνε άλλο κάρβουνο. Δηλαδή αυτό λέω.
ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης βέβαια για καλά κάνει. Και καλά κάνει και να διεκδικήσει και να κάνει. Οι υπόλοιποι, εγώ είδα ανθρώπους από την Ιχαλία έρθαν. Είδα ανθρώπους, είδα μέχρι και το Γιάννη τον Αδαμόπλο εκεί. Καλά δεν τρέπονται εκεί. Πήγανε καμιά φορά να διεκδικήσουν το δρόμο καλού νερό τσακωνά. Πήγανε να πάνε πύργο καλού νερό τσακωνά. Πήγανε ποτέ. Δεν είδα τους βουλευτές Αρκαδίας βέβαια, γιατί και υπάρχει άλλο πρόβλημα. Γιατί η Αρκαδία δεν θέλει να χάσει τον δρόμο τώρα. Ούτε της Μεσσηνίας, ούτε της Λακωνίας. Ναι, ούτε, ναι. Τώρα εκεί και τους βουλευτές. Δηλαδή, τι γίνεται δηλαδή. Μαζευτήκαν όλοι τώρα, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα τώρα να έχουν πάει από την Ιχαλία να πάνε να λένε τώρα εκεί για τον δρόμο και δεν έχουν πάει. Καλά να κάνουν να πάνε, βέβαια να πάνε. Αλλά εδώ να μην έχουν πάει ποτέ για τον δρόμο καλό νερό, πύργο καλό νερό τσακωνά. Που υπάρχει οριμότητα. Που υπάρχει μελέτη, υπάρχει οριμότητα. Υπάρχει αυτά τα πράγματα. Ιδιαίτερα το καλό νερό τσακωνά είναι σχεδόν νομίζω ότι κάποιες μικρές απολωτριώσεις μένουν. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν. Και πάντα έχω παρόν. Και πανταχού παρόν ο κύριος Νίκας, ο οποίος εξέπληκε τους πάντες, ο οποίος πήγε πήρε και την ελευθερία και διάβαζε και εφημερίδα. Είναι και χαρακτηριστικό το πλάνο. Την ώρα, ναι, το πλάνο είναι χαρακτηριστικό το οποίο, η φωτογραφία. Το οποίο μίλαγε ο άνθρωπος, εκείνος έβγαλε την ελευθερία να διαβάσει. Για να πουλήσει υποχρέωση τώρα, τι να πάνε από. Δεν τον συγκρατεί κάποιος σε αυτόν τον κατήφορο της αλαζονίας. Τι να πάνε από. Και εκεί δεν είχε μιλήσει ποτέ για το πύργο καλό νερό της Αγώνα. Γιατί εκεί, όπως έχουμε ξαναπεί, είχε πει και στον Πρωθυπουργό τότε που επισκέφθηκε την Τριφυλία ότι δεν χρειάζεται, λέει αυτό, δεν χρειάζεται εκεί, δεν χρειάζεται ο δρόμος γιατί πρέπει να είναι λίγοι. Τι είναι αυτό, τι βιολί είναι αυτό. Πριν ολοκληρωθεί, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα το δρόμο για το, που τον έχουν πει 50 φορές στον έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δεν έχουν για το δρόμο. Καλαμάτα Ριζόμυλος, Πύλος Μεδόνη. Δεν έχουν το αεροδρόμιο, το έχει εξαγγείλει από το 19. Και που πάνε τώρα να μιλήσουν, όλα και πήγε ο Αβραμόπουλος τώρα. Ο Αβραμόπουλος είναι ένας έμπειρος πολιτικός, ένας έμπειρος άνθρωπος τώρα, που ξέρει και από Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρει και από αυτά τα πράγματα. Τι βιολί είναι, καλά δεν τρέπεται τελικά και λέει αυτά τα πράγματα. Τελικά τι είναι, η ήλιος είναι η αρκάδα. Δεν ξέρω τι πάει να κάνει εκεί. Πραγματικά με αφήνει άφωνο τη στιγμή που αυτή τη στιγμή εκκρεμούν έργα σε όλη την Πελοπόννησο, τεράστια έργα τα οποία δεν έχουν γίνει. Τι να πω στα δερβενάκια τους δρόμους, τι να πάνε από τους δρόμους για τα νερά, τι για το, εκεί για τον Ευρώτα που γίνεται πανικός, τι να πάνε από και πάνε να ανοίξουν θέμα άλλο, μόνοι τους δεν ξέρω τι χειροκροτούνται μεταξύ τους. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω αυτό το πράγμα, δηλαδή καλά δεν τους τα λέει κάποιος, δεν τους λέει τι γίνεται ρε παιδιά. Θέλω να δω τι κριτική θα κάνουν οι άλλοι υπόλοιποι, δηλαδή οι οποίοι ακούνε αυτά τα πράγματα. Εκκρεμούν τόσα πολύ μεγάλα πράγματα στην Πελοπόννησο, δεν υπάρχει φράγκο πουθενά. Έχει γίνει στάση πληρωμών, βλέπουμε τι γίνεται και από την περιφέρεια και στους εργολάβους. Έχει αφήσει τους εργολάβους όλους έκθετους. Έμαθα ότι προχτές ενός εργολάβου τους ράγιζονται οι επιταγές μία πίσω από την άλλη. Θα καταστραφεί ο άνθρωπος γιατί δεν υπάρχουν λεφτά στην περιφέρεια. Και αυτοί που ανοίξουν τώρα θέματα. Λόγω του κράτους, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Πάντως πρέπει να προσέχουμε όλοι και να διεκδικούμε τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να υπάρχει μια σύσσωμη και από τη Δυτική Ελλάδα και από την Τριφυλία και από τη Μεσσηνία και από τη Μεγαλόπολη και από την Αρκαδία να τελειώσει ο δρόμος. Να τελειώσει ο δρόμος αυτό το δυτικό μέτωπο που κλείνει όλο το δαχτυλίδι αυτό μέχρι την Τζακώνα. Λοιπόν. Πρώτα από αυτό πρέπει να γίνει. Θα αφήσουμε το μεγαλύτερο εκεί παραγωγικό μέρος της χώρας αυτή τη στιγμή, ναι, χωρίς σαιωτικό άξονα. Έτσι, και εκεί, και δεν μιλάει κανένας, και για άλλα μέρη τα οποία κακά τα ψέματα διεκδικούν κάποιους δρόμους. Μακάρι να γίνουν και βέβαια πρέπει να γίνει ο δρόμος αυτός και βέβαια πρέπει να φτιαχτούν και άλλα πράγματα. Άλλους, και η Μεγαλόπολη αυτή τη στιγμή με το ΣΔΑΜ. Με το ΣΔΑΜ και με την αυτή νομίζω ότι είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων και η Μεγαλόπολη θα δώσει μεγάλη όθηση σε όλη την Πελοπόννησο με το αναπτυξιακό πρόγραμμα το οποίο έχουν. Αύριο έρχεται και ο κύριος Κασελάκης. Όχι ο Κασελάκης, ο υπουργός. Ο κύριος Παπαθανάσης. Ο κύριος Παπαθανάσης στην περιφέρεια νομίζω ότι θα πει και αυτός. Πάντως γεγονός είναι ότι πρέπει να μην βάζουμε πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι γιατί τελικά στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα και βλέπουμε ξαναλέω για τους δρόμους, τα αεροδρόμια, τα οδικά φράγματα εδώ πέρα, τα φράγματα, το νερό, δεν έχουν νερό να αποκτήσουν στην Τριφυλία, σε ένα μήνα δεν θα έχουν νερό να αποκτήσουν τίποτα και το φράγμα από ό,τι μας είπε και ο πρόεδρος προχθές αυτός εκεί
που έβγαλε εκεί, ότι είναι τρύπιο και το τρύπιο και τρέχουν τα νερά απ' έξω. Τώρα, τι να πάνε από τώρα, τι, με τι μυαλό κινούνται όλοι αυτοί οι οποίοι μαζεύονται και, και τάζουν λαούς και πετραχίλια στο, στον κόσμο. Εύχομαι το καλύτερο σε όλους. Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Πάω εμείς τώρα να συνεχίσουμε. Πηγαίνοντας στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης και την περιφέρεια Πελοποννήσου, εκεί όπου πολλατεύτηκαν στην συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου και κυρίαρχα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αρδευτικές υποδομές και τα αγροτικά. Ο πρωτογενής τομέας δεν είναι απλά προτεραιότητα, είναι στην καρδιά του προγράμματός μας. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή, θα συνεχίσω να το λέω, όπως και για όλους τους συνεργάτες μου. Και από ό,τι καταλαβαίνω, για όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, οι βασικές προτάσεις οι οποίες ακούστηκαν και για τους αγρότες και για τους εργάτες γης και για τις επιδοτήσεις και όλα αυτά τα όσα υπόθηκαν αναφέρονται στο πόρισμα των προτάσεων που κατέθεσαν και οι 13 περιφερειάρχες προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Περιλαμβάνει τα πάντα πολύ αναλυτικά και πολύ διεκδικητικά. Τρίτον, πράγματι έγινε μία κουβέντα για την μεταφορά της ΔΑΟΚ σε κεντρικές υπηρεσίες. Αναφέρθηκε από τον Υπουργό, ούτε θέσφατο είναι, ούτε σε πέτρα γράφτηκε. Απεναντίας, η πρόταση των περιφερειαρχών και της ΕΝΠΕ είναι η ακριβώς αντίθετη. Δηλαδή, ακόμα και η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Αποκεντρωμένης να μεταφερθεί στις περιφέρειες. Όσοι ήσασταν εκεί το ακούσατε, αυτό υπόθηκε, αυτή είναι η θέση και αυτό είναι το βασικό σημείο το οποίο θα διεκδικήσουμε. Τώρα, δεν θα μπω και εγώ σε όλη αυτή την κουβέντα που θυμίζει περισσότερο κοινοβούλιο παρά Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα ήθελα να σταθώ στο στενότερο, αν θέλετε, αντικείμενο το οποίο έχουμε και στο οποίο πραγματικά μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις και να κάνουμε πολλά πράγματα. Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, νερό. Βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο γιατί ακριβώς δεν έχουν γίνει όλα όσα θα έπρεπε να έχουν γίνει. Έχουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία χρονίζουν πάρα πολλά χρόνια. Η προσπάθεια λοιπόν, η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι να προσπαθήσουμε να λύσουμε όσα από αυτά χρονίζουν πάρα πολλά χρόνια. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μιναγιώτικο, Φιλιατρινό, Ασοπό, Κελεφίνα, Ανάβαλος, οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν που κάνουμε, δεν χρειάζεται να βάλουμε κάπου αλλού σε άλλο πλαίσιο, είναι ότι επικαιροποιούμε ό,τι υπάρχει. Δυστυχώς για όλους μας δεν υπάρχουν πολλά και πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση για να υλοποιήσουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μικρές αλλά σημαντικές επιτυχίες μέσα στους 4-5 μήνες έχουμε, με τη βοήθεια όλων σας και με την γόνιμη κριτική την οποία γίνεται, αλλά και με την προσπάθεια που γίνεται από όλους μας. Θα τα αναφέρω πάλι. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία για τις απαλωτριώσεις στο Φιλιατρινό, κάτι που ήταν πάρα πολλά χρόνια αδρανοποιημένο. Είμαστε πολύ κοντά να ανακοινώσουμε ή να ανακοινώσει το Υπουργείο τους διαγωνισμούς για τα δίκτυα ενός φράγματος το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, θα δούμε και αύριο πολλά περισσότερα στις απαντήσεις του Δημήτρη Πτωχού, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Μπορείτε να ενημερωθείτε και στον διαδικτυακό μας τόπο. Πάμε να συζητήσουμε εμείς λίγο για την πολιτική κατάσταση και έχουμε στην άκρη της σύνδεσής μας τον Ευρωβουλευτή και υποψήφιο Ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Κύριε Κυμπουρόπουλε, πάρε το καμνισμένος να το πω έτσι, στην υπόθεση της κάλπης και των ευρωεκλογών. Αυτή τη φορά όμως ίσως και να είναι διαφορετικό το διακύβημα. Τι είναι αυτό που κρίνεται στην κάλπη της 9ης Ιουνίου? Είναι απλό αν θα επικρατήσει η λογική ή ο λαϊκισμός, αν επικρατήσει η σταθερότητα ή μια πολιτική η οποία είναι άδεια και δεν έχει σκοπό. Αν θα επικρατήσει ένα καλό τιμόνι της Ευρώπης και μέσα αυτό να είναι μπροστά και η Ελλάδα ή θα επικρατήσει μία πολιτική η οποία υποθάτει την ίδια την Ελλάδα. Ναι, γιατί το λέτε αυτό, κύριε Κυμπουρόπουλε, για να δώσουμε και κάποιες απαντήσεις. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί λέτε για προοπτική που υποθάλπτει, ποιος θέλει να μην προχωρήσει η Ελλάδα και ποιος είναι αυτός που υπηρετεί το λαϊκισμό αυτή τη στιγμή? Νομίζω ότι κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις και νομίζω ότι οι ψηφοφόροι μας
οι οποίοι είναι ενημερωμένοι, ξέρουν ποια είναι η αλήθεια, γνωρίζουν ότι η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει βουλευτές από βουλευτές οι οποίοι δυστυχώς δεν πιστεύουν πάρα πολύ στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας, δημιουργούν εκθέσεις και ψηφίσματα και αναφέρουμε στην έκθεση για το κράτος δικαίου, το οποίο είχε και άρωμα ελληνικής υπογραφής και συγκεκριμένα το άρθρο 28, βάζοντας σε επικινδυνότητα του να διακοπεί η χρηματοδότηση της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να παίζουμε. Δεν πρέπει να παίζουμε με την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Και στα δύο εγώ θέλω να σταθώ και να σας θέσω κάποια ερωτήματα. Είπατε για το κράτος δικαίου. Έχουμε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία υπέβαλε πρόστιμο 400.000 ευρώ και σχετίζεται με τις ευρωεκλογές, να το πω έτσι, στο Υπουργείο Εσωτερικών και 40.000 ευρώ στην κυρία Σημακοπούλου για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των εκλογείων του εξωτερικού. Εδώ δεν υπάρχει ένα ζήτημα, δεν πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Φυσικά, νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, γιατί δόθηκαν απαντήσεις. Γι' αυτό είναι και ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ναι, αλλά πέφτει πρόσωπο στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο μέσα σε ένα Υπουργείο υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι, εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι μέσα στο Υπουργείο. Δεν μπορούμε κάθε φορά να κατηγορούμε την αρχή και τον υπουργό, τον υπουργό, για κάτι το οποίο έγινε με μονομερή περίπτωση. Καλά έγινε και έδρασε έτσι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και πρέπει τέτοιες προσπάθειες να τις στηρίζουμε. Γιατί είμαστε ένα κράτος δικαίου με ανεξάρτητες αρχές και πρέπει αυτές οι ανεξάρτητες αρχές να λειτουργούν με αυτό που είναι το όνομά τους. Ανεξάρτητα. Ναι, απλά δεν έχει γίνει ξεκάθαρο το ποιος έδωσε την εντολή και ποιος έκανε διαρροή αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Γι' αυτό το σημειώνω σε ό,τι έχει να κάνει με το κράτος δικαίου που είπατε. Νομίζω ότι, και το πρώτο δίκα, νομίζω ότι η πιο αρμόδιος είναι να δώσει τις απαντήσεις για να ξέρετε τι αυτή. Επειδή είπατε για την καθημερινότητα νωρίτερα και το συνδέσατε ουσιαστικά και με τις προτάσεις που γίνονται από την αξιωματική αντιπολίτευση ή από την αντιπολίτευση γενικά, γίνονται προτάσεις για την μείωση και το μηδενισμό του ΦΠΑ στο τραύμα. Μια τέτοια λίστα μπορούσε να είναι ρεαλιστική. Θα ήθελα πάρα πολύ να πω ναι, αλλά δεν μπορώ να το επικροτήσω, γιατί έχει δοκιμαστεί σε άλλες χώρες, όπως είναι η Ισπανία, και δυστυχώς απέδειξε ότι ο πληθωρισμός είναι σχεδόν ίδιος στα τρόφιμα με τον πληθωρισμό ο οποίος είναι στην Ελλάδα. Όμως, γιατί να μιλάμε μόνο για πληθωρισμό και να μιλάμε για ανάπτυξη. Γιατί να μιλάμε για τη θετική πλευρά της ιστορίας, μιας ιστορίας η οποία έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ο αριθμός ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο μέσος όρος 0,8 και της Ελλάδας 2,7, να πούμε ένα μπράβο, να επικροτήσουμε κάτι το οποίο γίνεται καλά. Μπορεί να μην είναι όλα άριστα, ναι, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά γίνεται κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μια προοπτική. Να πούμε ότι ο Οικόνομος Τόπος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λένε μπράβο στην Ελλάδα για τη δημοκρατία της. Λένε μπράβο για το success story της Ελλάδος, για τις αναβαθμίσεις που έχει πάρει η Ελλάδα. Μία φορά αξίζει ο τόπος αυτός να πάρει μπράβο και να πάει μπροστά και να δούμε το τι καλό έχει γίνει. Σίγουρα όποιος κυβερνάει θα κάνει και λάθη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά θα δούμε ποια είναι το ισοζύγιο μεταξύ των λίγων αθών και των πολλών καλών. Και σίγουρα αν τα βάλουμε σε μια στάθμη, η ράμπα θα γίνει προς το ότι έχουν γίνει πολλά καλά θετικά βήματα για να ανυψωθεί η Ελλάδα και να βρει τη θέση που της ανήκει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέλω να ρωτήσω για δύο ακόμα ζητήματα. Εσείς ρίξατε ιδιαίτερο βάρος και στα κοινωνικά ζητήματα, αλλά και στα ζητήματα της υγείας. Και έχετε κάνει και μία σειρά από προτάσεις μέσα σε αυτή τη θητεία σας. Προφανώς έχετε και μία σειρά από νέες στοχεύσεις και για το επόμενο διάστημα. Με ενδιαφέρον ακούγεται η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και όχι μόνο. Και μπράβο, πραγματικά χαίρομαι και με φαίνεται χαμόγελο στα χείλη, γιατί ξέρετε ότι πριν από 3-4 χρόνια αυτή η ολοκληρωμένη έκφραση Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας θα ήταν μια ουτοπία. Τώρα όμως είναι πραγματικότητα. Και τώρα είμαι εγώ εδώ για να είμαι ένας από αυτούς οι οποίοι συμβάλλουν για να δημιουργηθεί μια δυναμική Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Γι' αυτό το λόγο βεβαίωθηκα και αρκετές φορές επάνω στο ζήτημα. Ως Ευρωπαίος Ευρωβουλευτής χρονιάς για το 2023, πρώτος μεταξύ όλων των Ευρωβουλευτών που ασχολούνται με θέματα υγείας, ένας από τους 4 Έλληνες Ευρωβουλευτές οι οποίοι ασκούν επιρροή στο Ευρωκοινοβούλιο, ένας από τους 20 Ευρωβουλευτές οι οποίοι επηρεάζουν σε θέματα υγείας πολλές επιδόσεις, γιατί υπήρχε μεγάλο έργο. Υπήρχε μεγάλο έργο σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, υγείας, περιβάλλοντος, για θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Και θέλω λοιπόν με αυτή την προοπτική να συνεχίσω να γίνω η φωνή των Ελλήνων μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να μπορώ να μιλήσω για αυτά τα μεγάλα ζητήματα τα οποία θα έρθουν και την επόμενη θητεία, όπως είναι το μεταναστευτικό, όπως είναι η κοινή πολιτική άμυνας, τα οποία είναι και περήφανα το λέω πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπως είναι για τα εργασιακά, όπως είναι το ζήτημα του δημογραφικού. Είναι ζητήματα τα οποία θα τα διαχειριστούμε. Πρέπει να είμαστε εκεί ενωμένοι, να παλέψουμε για αυτά και να δούμε την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθώ και καλή επιτυχία. Και θα ζητήσω από όλους να 9 Ιουνίου να πάνε να ψηφίσουν με ευθύνη, για να δούμε μια Ελλάδα να έχει στρατηγική εξωστρέφεια την επόμενη μέρα, όταν κάτσουν στο ίδιο τραπέζι μεγάλες δυνάμεις, να είναι και η Ελλάδα τοποθετημένη στρατηγικά, έτσι ώστε να είναι μια από αυτές τις δυνάμεις οι οποίες επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε εμείς το υπόλοιπο πλαίσιο της ενημέρωσής σας. Η κατάσταση των ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε στο επικέντρο των συναντήσεων που είχε στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το κλίμα. Στην συνάντηση του Λευτέρη Αυγενάκη με τον αρμόδιο επίτροπο ήταν πολύ καλό. Με τον Υπουργό να στέλνει το μήνυμα πως είναι μονόδρομος η διαφάνεια, η κάθαρση και η σωστή λειτουργία του οργανισμού. Την ικανοποίησή του για τα βήματα που έχει κάνει η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο την εξυγίανσή του, εξέφρασε ο Επίτροπος Γεωργίας και Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την συνάντηση που είχε το πρωί στις Βρυξέλλες με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη και τη διοίκηση του οργανισμού. Είναι ξεκάθαρο ότι η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως τις εκκρεμότητες οι οποίες έχουν εντοπιστεί από τα στελέχη της κοινότητας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, τη διαφάνεια του οργανισμού, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, τις εκκρεμότητες. Ήδη έχουμε διορθώσει 6 από τις 12 παρατηρήσεις που έχουν έγκαιρα, πολύ έγκαιρα εντοπίσει και δεσμευτήκαμε ότι όλα θα υλοποιηθούν σε άμεσο χρόνο, δεδομένου την προτεραιότητα που δίδει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός μας στην λειτουργία αυτού του οργανισμού με διαφάνεια, με συνέπεια απέναντι στους Έλληνες αγρότες. Από πλευράς Επιτρόπου, εισπράξαμε κολακευτικά λόγια. Αναγνώρισε τις προσπάθειες που γίνεται από την ελληνική κυβέρνηση, ιδιαίτερα για τον πρωτογενή τομέα. Εντόπισε και ο ίδιος όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που γίνεται και στα πλαίσια της αντιμετώπισης των όσων συνέβησαν στη Θεσσαλία αλλά και στον Εύρο. Και βέβαια αναγνώρισε όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων μηνών αυτό που γίνεται στα θέματα στον οργανισμό, στα θέματα που έχουν εντοπίσει οι κοινοτικοί. Το επόμενο ραντεβού είναι στις 11 Ιουνίου, όπου πλέον σε τεχνικό επίπεδο θα συνομιλήσουν η διοίκηση αλλά και τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ με αντίστοιχα στελέχη της κοινότητας για να εξεταστεί το πεδίο της προόδου των όσων παρουσιάστηκαν. Είμαι αισιόδοξος και πιο πολύ αισιόδοξος ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός αυτό που λέει το εννοεί
και η πορεία προς τη διαφάνεια και την κάθαρση, αλλά κυρίως την οργάνωση, είναι μονόδρομος και θα πορευτούμε μαζί με τους Έλληνες αγρότες. Ξέρουμε τις εκκρεμότητες, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, υλοποιούμε βήμα-βήμα όλα αυτά που έπρεπε χρόνια πριν να έχουν γίνει. Ερχόμαστε εμείς σε ένα θέμα που καίει. Αναρτήθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων ως μέτρο πρόληψης και αποτροπής πρόκλησης πυρκαγιών. Πρόκειται για την πλατφόρμα που δημιούργησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών. Πλέον, με επιτόπιους ελέγχους οι Δήμοι θα εντοπίζουν τα ακαθάριστα οικόπεδα και στη συνέχεια, μέσω αυτής της ψηφιακής εφαρμογής, θα μπορούν να τα διασταυρώνουν. Αναρτήθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπαίδων ως ένα μέτρο πρόληψης και αποτροπής πρόκλησης πυρκαγιών. Και ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αφορά τα ακαθάριστα οικόπεδα. Όλοι οι ιδιοκτήτες πρέπει να μπουν και να υποβάλουν μια υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά, που να δηλώνουν ότι έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και ότι θα το διατηρήσουν καθαρό μέχρι 31 Οκτωβρίου, μέχρι τη λήξη αντισπυρικής περίοδου. Η πλατφόρμα αυτή αφορά ιδιοκτήτες οικοπαίδων ή ενοικιαστές ή επικαρποτές σε οικόπεδα που είναι εντός σχεδίου, εντός οικισμού ή σε 100 μέτρα από τα όρια του σχεδίου ή του οικισμού αντίστοιχα, αλλά και εκτός σχεδίου που έχουν κτίσμα μέσα. Στους υπόγειους που δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση, μάλιστα επιβάλλεται ένα βαρύ πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρό τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή 180 έως και 360 ημερήσιες μονάδες. Για όσους δεν κάνουν την υπεύθυνη δήλωση, ακόμα και αν τα οικόπεδά τους είναι καθαρισμένα, το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ ανα ιδιοκτήτη και όχι ανα οικόπεδο. Αν έχουμε λοιπόν 2 ή 3 συνιδιοκτήτες, καταλαβαίνετε ότι το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται. Σύμφωνα με την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη, ο απαιτούμενος καθαρισμός των οικοπαίδων περιλαμβάνει τα εξής. Πρέπει να κόψουν τα ξερά χορτάρια από τα οικόπεδα, να κλαδέψουν τα δέντρα και να τα απομακρύνουν από την επιφάνεια του εδάφους, να πάρουν τα προϊόντα καθαρισμού και να τα απομακρύνουν από το οικόπεδο και να απομακρύνουν οτιδήποτε έφλεκτο υλικό μπορεί να υπάρχει, για να μην υπάρχει κίνδυνος φωτιάς. Και όσα οικόπεδα τώρα δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση στην σχετική πλατφόρμα. Θεωρείται ότι οι ιδιοκτήτες συγκατατίθεται στο να τα καθαρίσει ο Δήμος αν αυτά είναι ακαθάριστα. Αν πάει ο Δήμος να τα καθαρίσει, υπάρχει άλλο πρόστιμο, το οποίο είναι 50 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο και στη συνέχεια χρεώνεται και η δαπάνη καθαρισμού του οικοπαίδου. Για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει οι πολίτες να συνδεθούν στο Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών στον διαδικτυακό τόπο acathariста.apps.gov.gr. Αυτό γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς του TaxisNet. Μπορούμε να δούμε εμείς κάτι διαφορετικό. Είναι μαζί μας ο Χρήστος Τσιαμούλης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και αυτό έχει να κάνει με τα καλά νέα που έρχονται από την συνεδριακή απόδοση του τουρισμού στην πόλη της Καλαμάτας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολλά συνέδρια. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα σημαντικό αποτύπωμα και στην οικονομία της περιοχής. Ακριβώς. Πόλος έλεξε γίνει Καλαμάτα για πολλά επιστημονικά συνέδρια. Επιστημονικοί σύνεδροι και διάφοροι φορείς επιλέγουν τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα για να κάνουν τα συνέδριά τους. Είχαμε πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, το Πανπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο, όπου ήρθαν από όλη την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα 600 σύνεδροι και άλλα πολλά συνέδρια πανελλαδικά. Οπότε βλέπουμε ότι έρχονται, η Καλαμάτα προσεγγίζει πέρα από ξένους τουρίστες και εγχώριο τουρισμό και συνεδριακό τουρισμό. Πολύ καλό για τα ξενοδοχεία μας, για την πόλη μας και για την αγορά γενικότερα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Νομίζω το έχουμε δει και με το μεγάλο συνέδριο, το πανελλαδικό συνέδριο της ΓΙΑ Επιχειρήν. Είπες οδοντιατρικός, το πανπελοποννησιακό συνέδριο και άλλα πολλά. Και όχι μόνο. Νομίζω ότι θα δούμε και το επόμενο διάστημα αρκετές αντίστοιχες εκδηλώσεις και μακάρι να τις δούμε να αποδίδουν και στην οικονομία της περιοχής και το επόμενο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε εμείς τα υπόλοιπα. Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τα αυξημένα κόστη, ανάσα αισιοδοξίας φαίνεται πως δίνει στα εμπορικά καταστήματα η καταναλωτική κίνηση το τελευταίο διάστημα. Οι πολίτες έχουν ξεκινήσει να κάνουν τα καλοκαιρινά τους ψώνια. Μετά το Πάσχα άρχισε δειλά-δειλά και πάει εξαιρετικά, θα έλεγα. Πνοή στα εμπορικά καταστήματα φαίνεται πως έδωσε η αυξημένη κίνηση του Πάσχα. Αφού, όπως επισημαίνουν οι επιχειρηματίες, οι καταναλωτές συνεχίζουν και έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν τα καλοκαιρινά τους ψώνια. Έχουμε ξεκινήσει, την έχουμε βγάλει ήδη, τη βλέπετε.
Είναι πολύ καλά τα μπλουζάκια μας, παντελόνια, λεπτά μπουφάν, τα πάντα υπάρχουν στην καλοκαιρινή κολεξιόν. Επίσης και κουστούμια σε πολύ καλές ανεπανάληπτες τιμές. Οι πελάτες μας που έρχονται μπορούν να σας πούνε ότι είναι ευχαριστημένοι. Προσφέρουμε τα πάντα σε καλή ποιότητα, προσέχουμε τους πελάτες μας να ανταποκριθούμε σε κάθε απαίτησή τους. Σε όλα τα μεγέθη, από extra small μέχρι 9 extra large. Ο κόσμος και τώρα μας έχουν φέρει και την καινούργια καλοκαιρινή κολεξιόν, οπότε σιγά σιγά έρχονται όλες για να φτιάξουν την καινούργια τους... συντουλάπα τους, στην καρταρόμπα τους. Μία επιπλέον ανάσα στα καταστήματα δίνουν οι εκδηλώσεις όπως γάμοι και βαπτίσεις, που τους καλοκαιρινούς μήνες έχουν την τιμητική τους, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να αγοράσουν ένα καλό κομμάτι. Και είναι ό,τι κάνει και έχουμε γενικά πολλές βαπτίσεις και πολλούς γάμους, οπότε οι κυρίες μας ξέρουν, έρχονται εδώ πέρα, μας ξέρουν και για τη ραφή, ξέρουν και τα υφάσματά μας, οπότε μας προτιμάνε. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι γάμοι και τα βαπτίσια μετά το Πάσχα. Ο κόσμος ανταποκρίνεται και φεύγει ευχαριστημένος. Γενικά ψάχνουν για φορεματάκια και αέρινα και για πιο καθημερινά και για πιο καλά. Και έχουμε και πάρα πολλά σχεδιάκια. Τα καταστήματα όπως πάντα κάνουν προσφορές και είναι δίπλα στον καταναλωτή ώστε να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει. Έχουμε πάντα προσφορές και σε παντελόνια, σε βερμούδες, σε μπλουζάκια. Ακόμα και σε κουστούμια έχουμε πολύ οικονομικά. Και πάντα στις καλύτερες τιμές προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, να εξυπηρετήσουμε, να βρουν αυτό που ψάχνουν περίπου. Η σωστή οδηγική συμπεριφορά μπορεί να σώσει ζωές. Η χρήση κράνου, ζώνης, η ταχύτητα σε ασφαλείς συνθήκες, αλλά και μια σειρά από άλλες σημαντικές συμβουλές δόθηκαν από την αγωνιστική ομάδα μηχανοκίνητου αθλητισμού της ελληνικής αστυνομίας σε μαθητές γυμνασίων του Δήμου Καλαμάτα στο πρόγραμμα Safety First, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη πριν από τον τελικό του προορισμό για φέτος, που είναι η Αθήνα, βρέθηκε και στην Καλαμάτα. Δεύτερος σταθμός για την αγωνιστική ομάδα μηχανοκίνητου αθλητισμού της ελληνικής αστυνομίας αποτέλεσε η Καλαμάτα στο πλαίσιο της δράσης που υλοποιείται φέτος για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών και νέων που ετοιμάζονται να καθίσουν στη θέση του οδηγού. Μια βιωματική δράση και ημερίδες που στόχο έχουν να διδάξουν στους νέους βασικούς κανόνες για την σωστή οδηγική συμπεριφορά. Είναι σημαντικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να εξηγήσουμε στα παιδιά τους κανόνες οδικής ασφάλειας, είτε οδηγούν ποδήλατο, είτε μοτοσκλέτα, μοτοποδήλατο, είτε πατίνι. Ξεκινήσαμε 17 Μαΐου από τον πύργο της Ηλίας με την υποστήριξη του Υφυπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Ανδρέα Νικολακόπουλου, και φυσικά με τη διαρκή στήριξη του βουλευτή Μεσσηνίας, του κυρίου Περικλή Μαντά. Είμαστε σήμερα εδώ στην Καλαμάτα. Στόχευση της δράσης είναι, μέσα από την αγάπη για τους τέσσερις τροχούς, να μιλήσουμε στους μαθητές για τις συνθήκες της γρήγορης και ασφαλούς οδήγησης. Ενώ ταυτόχρονα η αλήθεια είναι ότι προσδοκούμε να δημιουργήσουμε μια γέφυρα επικοινωνίας με τους νέους. Γνωρίζουμε ότι η παραβατικότητα των ανηλίκων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την σημερινή ελληνική κοινωνία. Ενθουσιασμένη κυρίως γιατί το πρόγραμμα, το Safety First, το οποίο γίνεται υπό την αιγίδα της ελληνικής αστυνομίας και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, αναφέρεται κυρίως στους νέους, οι οποίοι θα είναι, μας ενδιαφέρουν πολύ γιατί θα είναι η αυριανή οδηγή μας. Το αγωνιστικό δίδυμο της ελληνικής αστυνομίας Γιάννης Πλάγος και Άλκης Ρέντης, αλλά και ο πανελληνιονίκης αγώνων ΚΑΡΤ Χρήστος Οικονόμου, μίλησαν στους μικρούς μαθητές και τους έδωσαν συμβουλές τόσο για τις συνθήκες της γρήγορης και ασφαλούς οδήγησης, όσο και για τα θέματα ενεργητικής οδηγικής ασφάλειας και προστασίας για την πρόληψη των οδικών τροχαίων ατυχημάτων. Φέρνουμε τη νέα γενιά, την παρακαταθήκη μας στο μέλλον της Ελλάδας, τους πρωταγωνιστές αυτής της ζωής, εδώ, στην πίστα ΚΑΡΤ. Με ασφάλεια να δοκιμάσουν, να πειραματιστούν, να ζητήσουν τις δικές μας τις γνώσεις και σαν αστυνομική και σαν οδηγία αγώνων και σαν συνοδηγός, να τους τις δώσουμε για να σώσουμε τη νέα γενιά που έρχεται. Και πραγματικά, αν βάλουμε στο μυαλό μας ό,τι και να κάνουμε, να το κάνουμε με ασφάλεια, safety first, σε όλους τους τομείς,
νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι, και καλύτεροι γονείς, και καλύτεροι αστυνομικοί, και ό,τι κάνουμε να είναι ακόμα καλύτερο για τα παιδιά μας. Αυτό που ρωτάμε πιο πολύ είναι ότι έχουν αγωνία να μπουν στο τιμόνι. Το οποίο είναι κάτι που λέμε να περιμένουν να έρθει η σειρά του, να μπουν πρώτα στο τιμόνι να δοκιμάσουν μέσα σε ένα ασφαλή χώρο όπως είναι η πίστα καρτ, με ένα αυτοκίνητο καρτ, το οποίο από εκεί είναι τα πρώτα βήματα για να μπει στο τιμόνι. Και μετά έχουν διάφορες ερωτήσεις στο πώς θα καθίσει στο καθίσμα, τις οποίες βοηθάμε για τη σωστή θέση του καθίσματος. Πολλά παιδιά τα είδα, μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο, μπήκαν στο πίσω κάθισμα και δεν ξέρουν να βάλουν τη ζώνη στο πίσω κάθισμα. Είτε μέσω αγωνιστικής οδήγησης, είτε μέσω οδήγησης στο δρόμο, να καταλάβει ο κόσμος ότι το νούμερο ένα είναι να οδηγάμε με ασφάλεια. Στο αγωνιστικό επίπεδο, σε βάθος χρόνου, οι οδηγοί οι οποίοι είναι επικίνδυνοι παίρνουν αυτό που τους αξίζει, ανταμείβονται οι πιο σοβαροί. Το ίδιο γίνεται και στο δρόμο. Το κόνσεπτ είναι να καταλάβουμε, και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα στην πίστα Σαν Νίκολας, ότι η πίστα μπορεί να σου δώσει και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία, μπορείς να κάνεις λάθος και δεν τρέχει τίποτα. Υπάρχει περίπτωση όμως ο δρόμος να μην σου δώσει δεύτερη ευκαιρία. Με λουλουδένια παρέλα σε ρηξαία βλέα, η 11η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων. Σημείο εκκίνησης ήταν η κεντρική πλατεία. Και όλοι μαζί με τα γκρουπ κατέληξαν στο χώρο του Πατινάζ, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, όπου παρέλασαν και έκλεισαν την εκδήλωση με αρκετό χώρο. Με λουλουδένια παρέλαση έριξε αυλαία η 11η Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου Καλαμάτας, η οποία για ακόμη μια χρονιά αγκαλιάστηκε από κατοίκους και επισκέπτες. Συνεχίζουμε και φέτος δυναμικά. Έχουμε πάρα πολλά μικρά παιδάκια που καταφέραμε να έχουμε για την παρέλαση φέτος. Συνεχίζουμε δυναμικά και για του χρόνου, να το μεγαλώσουμε όσο περισσότερο ακόμα μπορούμε. Είναι μια όμορφη δράση και εκδήλωση για την πόλη μας. Είναι κάτι ιστορικό, θα έλεγα, από τα πρώην θεστήρια και τώρα πλέον Ανθοκομική. Είναι ένας θεσμός που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο όλο και με περισσότερες εκδηλώσεις και δράσεις. Και φιλοδοξούμε να το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο. Η παρέλαση ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία Καλαμάτας και κατέληξε στο χώρο του Πατινάζ, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών και νέων, σημαίνοντας τη λήξη της 11ης Ανθοκομικής Έκθεσης. Κατά τη διάρκεια της 11ης Ανθοκομικής Έκθεσης πραγματοποιούνταν και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα κάθε πρωί για τα παιδιά, με σκοπό να γνωρίσουν τη φύση, να έρθουν πιο κοντά της και να τη σέβονται. Δρόμων και πάρα πολλά ακόμα όμορφα από αυτές τις 10 μέρες ζήσαμε, όπως εχθές που είχαμε την έκθεση με τα παιδιά μας που ζωγράφησαν. Για το πιο σημαντικό από όλα σε αυτή την έκθεση ήταν κάθε πρωί τα παιδιά μας ήταν εδώ και συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια. Να μάθουν τα παιδιά, δηλαδή να περιποιούνται τα λουλούδια, τα φυτά, να κάνουν την πόλη μας πιο όμορφη, καλύτερη. Και σήμερα βέβαια με τη μεγάλη παρέλαση. Αυτή την παρέλαση που ακούσαμε τα παιδιά μας εδώ που πρέπει κάθε χρόνο να δυναμώνει, να γίνεται μεγαλύτερη με τη συμμετοχή βέβαια και των σχολών χορού. Τα και λουλούδια με αγάπη για όλο τον κόσμο και του χρόνου με υγεία. Λουλουδιών και βεβαίως και των γονιών οι οποίοι συμμετέχουν και άρα θα έλεγα γίνεται ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τις ανησυχίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι σήμερα παρουσίασε το 4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας με την παράσταση «Η Αλφαβήτα της Εφηβείας», ένα έργο της Μάγκας Δέλη Βοριά που τιμήθηκε με το 2ο κρατικό βραβείο θεατρικού έργου το 2008. Η εφηβεία είναι μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από αλλαγές. Έτσι, το 4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας παρουσίασε πολλές από αυτές, αλλά και την ψυχολογία των παιδιών, μέσα από την παράσταση «Η Αλφαβήτα της Εφηβείας». Το θέμα του έργου είναι η εφηβεία. Υπάρχει βιβλίο αντίστοιχο, λέγεται «Η Αλφαβήτα της Εφηβείας». Είναι της Μάγιας Δέλη Βοριά, όπου έχει βραβευθεί. Είναι ένα έργο το οποίο μιλά για την εφηβεία, μιλά για τα
προβλήματα των παιδιών, για αυτά που τους απασχολούν, για αυτά που τους αγχώνουν, ουσιαστικά για την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Όλοι οι έφηβοι βαριούνται. Βαριούνται παθολογικά, βαριούνται εύκολα και γρήγορα. Μπορούν να σου διαλύσουν το νευρικό σύστημα με την παρεμάρα τους. Ακόμα και όταν κάνουν κάτι διαφορετικό, ενδιαφέρον, μόλις περάσει λίγη ώρα, αρχίζουν να ξεφυσάνουν. Άντε, πάμε παρακάτω γιατί βαρέθηκα. Πρέπει να κινείσαι γρήγορα. Πρόκειται για μια ιστορία με πρωταγωνιστές εφήβους του σήμερα, που προετοιμάζοντας μια θεατρική παράσταση, βρίσκουν τον τρόπο να εκφράσουν όλες τις ανησυχίες τους, από το Α μέχρι και το Ω. Το βασικό μήνυμα είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει να καταλάβουν ότι όλα αυτά που τους αγχώνουν και τους απασχολούν είναι θέματα που απασχολούν όλους τους εφήβους και αυτή τη στιγμή που είναι έφηβοι και οι προηγούμενοι που πέρασαν την εφηβεία και μελλοντικά οι γενιές που θα μπουν στην εφηβεία. Είναι κοινά προβλήματα και δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίζουν τόσο πολύ δύσκολα. Προσπαθούμε δηλαδή να το παρουσιάσουμε με έναν τρόπο που να έχει χιούμορ για να το απλοποιήσουμε και να καταλάβουν ότι είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό να συμβαίνει. Βαριέμαι, ηρέμησε, να καθαρίσω τον ματιό μου. Όλα τα ίδια και τα ίδια. Πάλι στο προποτέρισε. Και μετά καλοκουνιέσαι για τους μαθούς. Με πολλή προσπάθεια και ευχάριστη διάθεση, όλη τη χρονιά 24 μαθητές του 4ου Γυμνασίου Καλαμάτας προετοίμαζαν την παράσταση. Τους μιλήσαμε γι' αυτό, ενθουσιάστηκαν και ξεκίνησε η δουλειά μας. Συμμετέχουν συνολικά 24 παιδιά από το σχολείο μας, πιο σωστά 23 παιδιά από το σχολείο μας και μία μαθήτρια, παλιά μας μαθήτρια που τώρα είναι στο Λύκειο. Και συνολικά είμαστε 24. Δεν ξέρω για εσάς, μα ακούσα εγώ με τον πατέρα μου αυτό το θέμα. Όλη την ώρα παρατηρήσεις, εγώ στην ηλικία σου και εγώ στην ηλικία σου, δεν το κατέχω πια. Όταν την εκνεύρισα, μου μίλωσε τόσο γλυκά. Ερχόμαστε εμείς στην ενημέρωσή σας με τα ζητήματα της Αρκαδίας μαζί με τον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, τον Μινά Αρτόπουλο. Καλησπέρα. Θέμη, καλησπέρα. Να δούμε λίγο το τι ακριβώς γίνεται και στο πολιτικό πεδίο, γιατί ο Στέφανος Κασελάκης θα βρεθεί για μία ακόμη φορά στην περιοχή της Τρίπολης αύριο. Πράγματι, έχει προγραμματίσει μια περιοδία που θα περάσει από πολλές πόλεις της Πελοποννήσου. Η αρχή όμως θα γίνει από την Αρκαδία και την Τρίπολη στις 10.30 το πρωί. Θα είναι εδώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και θα ξεκινήσει από την πλατεία Βαλτιτσίου για να καταλήξει στην πλατεία Άριος, κάνοντας ουσιαστικά ένα πέρασμα, μια βόλτα από το κέντρο της Τρίπολης για να συνομιλήσει με κόσμο, όπως το συνηθίζει άλλωστε, να κάνει διάλογο με τους πολίτες και βέβαια να προχωρήσει και σε δηλώσεις οι οποίες αφορούν τις επικείμενες ευρωεκλογές και γενικότερα τις πολιτικές εξελίξεις. Μετά, περίπου μία ώρα, θα φύγει για την Σπάρτη, αλλά θα κάνει μία στάση στην Κερασίτσα. Η Κερασίτσα είναι η πατρίδα του ήρωα της ειρήνης, του Γρηγόρη Λαμπράκη, και ο κύριος Κασελάκης επέλεξε στην περιοδία του αυτή να συμπεριλάβει και μια σύντομη στάση στην πλατεία Γρηγόρη Λαμπράκη, στο χωριό Κερασίτσα της Τεγίας, και στην συνέχεια θα ακολουθήσει Σπάρτη και άλλες πόλεις της Πελοποννήσου. Και καλά μάτω το βράδυ. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τι έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο με το αρδευτικό του Βαλτιτσίου. Ναι, τα αρδευτικά έργα είναι πάρα πολύ σημαντικά, Θέμη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και για να μπορέσουν οι αγρότες να μείνουν στα χωράφια τους, να παραμείνουν στο πρωτογενή τομέα, αλλά και να μπορέσει μια περιοχή να προσελκύσει νέους ανθρώπους για να ζήσουν εκεί. Υπ' αυτή την έννοια και το αρδευτικό έργο του Βαλτιτσίου είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα έργο για το οποίο είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Ταμείο Μολυβιάτη εδώ και αρκετά χρόνια. Μέχρι τώρα δεν έχει δημοπρατηθεί. Έκανε μια ερώτηση ο Βαγγέλης Γιαννακούρα σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να λάβει την απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Λαμπρόπουλου, πως το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει μια σειρά από θέματα, μια σειρά από προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα περιβαλλοντική αδειοδότηση και
με δεδομένο ότι ο χώρος όπου πρόκειται να εγκατασταθεί να γίνει αυτό το έργο, δεν έχει περάσει ακόμα στην ιδιοκτησία της περιφέρειας. Υπάρχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να προχωρήσει αυτό το έργο, αλλά πριν λυθούν τα προβλήματα τα οποία προαναφέραμε, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν το απορρίπτει η Περιφερειακή Αρχή, αλλά πρώτα θα προσπαθήσει να βρει λύσεις σε όλα αυτά και μετά να το δημοκρατήσει. Πάμε στη συνάντηση που είχαν οι εργαστηριακοί γιατροί με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και επιτάπτωτος τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, για τα οποία άλλωστε είναι και σε κινητοποίησεις. Σωστά. Είπαμε και την Παρασκευή ότι οι εργαστηριακοί γιατροί στην Αρκαδία έκλεισαν τα ιατρεία τους από την Πέμπτη ως και την Κυριακή, ως μια πρώτη φάση κινητοποιήσεων. Διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ο ΕΟΠΗ πληρώνει για τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις μικροβιολογικές εξετάσεις, μόνο το 30% της δαπάνης τους. Έχουν σοβαρά οικονομικά ζητήματα, τα οποία έχουν προκύψει όλα αυτά τα χρόνια που ισχύει αυτός ο κανόνας. Διαμαρτύρονται, φωνάζουν, λένε ότι δεν αντέχουν άλλο. Οι περισσότεροι σκέφτονται ακόμα και να κλείσουν τα ιατρεία τους. Κάτι που αποφάσισαν είναι να έρθουν σε επαφή και με πρόσωπα πολιτικά, αλλά και πρόσωπα της αυτοδιοίκησης, να μεταφέρουν τα αιτήματά τους και να ζητήσουν από εκείνους να πιέσουν προς τα επάνω, μήπως βρεθεί μία λύση. Υπ' αυτή την έννοια, είχαν μία συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον Δημήτρη Πτωχό, ο οποίος ξεκάθαρα τους είπε ότι έχουν δίκιο, ότι δέχεται απόλυτα το γεγονός ότι τα αιτήματά τους είναι λογικά, και από τη δική του πλευρά θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να υπάρξει μία πίεση, προκειμένου να βρεθεί μία λύση στα αιτήματά τους. Από εκεί και πέρα, οι μικροβιολόγοι και οι βιοπαθολόγοι της Αρκαδίας αποφασίσουν από εδώ και στο εξής, αν και τις επόμενες ημέρες θα ξανακλείσουν τα ιατρεία τους. Είναι κάτι το οποίο θα ανακοινώσουν προσεχώς. Και πάμε να δούμε λίγο εμείς και τις διαδικασίες στις οποίες προχωρά ο Δημοστρίπολης για τη μίσθωση οικοπαίδου για χώρο στάθμευσης. Ο Δήμος Τρίπολης έχει λειτουργήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό από την προηγούμενη θητεία την ελεγχόμενη στάθμευση. Υπάρχει δυνατότητα για όποιον θέλει να παρκάρει σε κεντρικά σημεία της πόλης με ένα συγκεκριμένο αντίτιμο. Παράλληλα όμως, αντιλαμβανόμενη η Δημοτική Αρχή και το κυκλοφοριακό πρόβλημα και το κυκλοφοριακό ζήτημα με την έλλειψη χώρων στάθμευσης περιφερειακά του κέντρου, αυτό το οποίο κάνει είναι με τα έσοδα της ελεγχόμενης στάθμευσης να προχωρά σε μισθώσεις εκτάσεων, οικοπαίδων, τα οποία στη συνέχεια παραδίδει στους δημότες ελεύθερα για να μπορούν να παρκάρουν δωρεάν. Υπ' αυτή την έννοια προχωρά μια δημοπρασία από το Δήμο της Τρίπολης προκειμένου να μισθωθεί ένα οικόπεδο, το οποίο βέβαια θα βρίσκεται εκτός των ορίων της ελεγχόμενης στάθμευσης. Οι προσφορές θα γίνουν μέσα στο επόμενο 20ήμερο, μέχρι τις 16 Ιουνίου. Και εφόσον βρεθεί αυτή η έκταση, θα τη μισθώσει ο Δήμος για 3 χρόνια και από εκεί και πέρα θα μπορεί ο κάθε δημότης και ο κάθε επισκέπτης να παρκάρει δωρεάν. Μίνα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κρατάμε όλο αυτό το πλαίσιο της ενημερώσεις στην αρχή της εβδομάδας και πάμε εμείς να περάσουμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με το πρώτο φως, ένας ολόκληρος νομός ανασένει. Ξεκινά να κινείται και συνεχίζει δυνατά να παράγει, να δημιουργεί, να προσφέρει. Καλημέρα. Για αυτή την επαφή που δίνει ζωή. Για αυτή την επιλογή που έχει ποιότητα. Για αυτή τη στιγμή που έχει αξία. Ευχαριστώ. Στηρίζω τον τόπο. Επιλέγω Μεσσηνία. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη.
Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.